Τι ηλικία έχει αυτή τη στιγμή ο γιος σας, ο Νικόλας? Είναι στα 15. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι σοκαρίστηκα από τη δήλωσή σας ότι το παιδί μου μισεί τους ανθρώπους. Τον κόσμο. Είναι ένα μικρό παιδί, ένα παιδί που πηγαίνει σχολείο, που θυμάμαι εσάς να δηλώνετε ότι όταν ζούσατε στο σπίτι του ηθοποιού, ο μικρός ερχόταν σχεδόν με κατάθλιψη, γιατί τον κορόιδευαν στο σχολείο. Και πραγματικά εύχομαι να γίνει καλά ο κύριος Μπάρκουλης, αλλά εγώ στεναχωριέμαι πάρα πολύ για αυτό το αγόρι, για το γιο σας. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι το παιδί περνάει πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Το ξέρω. Όχι τώρα, αρκετά χρόνια πριν. Πώς το αντιμετωπίζει όλο αυτό στο σχολείο, με τους έχει φίλους, βγαίνει, είναι ένα κοινωνικό παιδί? Είναι ένα παιδί νοσοκόμος αυτή τη στιγμή? Είναι ένα παιδί νοσοκόμος, το οποίο έχει βάλει στην άκρη τους φίλους του για αυτό το διάστημα, για να μπορεί να σταθεί στην οικογένειά του. Ο δικός σας ο ρόλος, που είναι ένας εξαιρετικά δύσκολος ρόλος, απέναντι στο παιδί σας, δηλαδή, χίλια συγγνώμη τώρα που το ρωτάω, θα το πω έτσι πως μου έρχεται στο μυαλό, ειλικρινά δεν έχω κακή πρόθεση. Ναι, όχι, πες. Κάνοντας την αυτοκριτική σας ως μάνα πρωτίστως, θεωρείτε ότι λίγο ίσως το χειριστήκατε λάθος, ειδικά στο θέμα του παιδιού? Μόνο για το παιδί μιλάω, για τίποτα άλλο. Κοίταξε, αν έπρεπε το παιδί να έχει την πολυτέλεια, αν θες, να ζει καλύτερα, ναι, θα έπρεπε να κλείσω τον Ανδρέα σε ίδρυμα. Ναι. Αλλιώς δεν γίνεται. Μιλάμε καθαρά τώρα, έτσι. Ναι. Ωραία. Θα έπρεπε λοιπόν να τον κλείσω σε ένα ίδρυμα και να ζει το παιδί καλύτερα. Χωρίς τον πατέρα. Είναι πρόσκαιρος και πισωρέμα. Ναι. Και μακάρι να μην βρεθεί άνθρωπος σε αυτό το δίλημα.